Γεια σας αλεπούδες, είμαι η original αλεπού, Nightfox 96, κατευθείαν από τα Nightfox Labs, τα οποία τυχαία όλο στοιχείως είναι το δωμάτιό μου για ακόμα μια φορά, να δεν πειράζει. Stop, εγώ είμαι εδώ και σήμερα θα δούμε τους 10 αγαπημένους μου YouTubers. Πριν ξεκινήσει το βίντεο, μην ξεχάσετε να μου πείτε και εσείς τους δικούς σας αγαπημένους σας YouTubers, Έλληνες και ξένους άμα θέλετε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe άμα δεν έχετε κάνει και φυσικά να μοιραστείτε αυτό το βίντεο αν σας φάνηκε ενδιαφέρον. Προχωράμε λοιπόν στους 10 αγαπημένους μου YouTubers. Α, και πριν ξεκινήσω να το λέω αυτό, να πω ότι δεν είμαι και ο πιο πιστός φαν των YouTubers ή το καλύτερος θεατής, εννοώντας ότι ανά περιόδους βλέπω περισσότερα βίντεο από κάποιον, μπορεί να λιώσω να βλέπω όλα τα βίντεο ενός YouTuber, μπορεί για κάποιο χρονικό διάστημα να μην βλέπω κανένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τους εκτιμώ ως ανθρώπους, τους περισσότερους από όσους θα αναφέρω, ή ότι δεν είναι εξαιρετικοί δημιουργοί περιεχομένου και καλλιτέχνες. Οπότε πάμε roll credits. Roll στους αγαπημένους μου YouTubers, Έλληνες. Για Έλληνες YouTubers. Αγαπημένοι τόπο. Στη θέση νούμερο 10, η Ντούρβας Μπρος. Τα δύο αυτά αδέρφια μοιράζονται ένα κανάλι. Κάτι σαν εμάς δηλαδή εδώ πέρα. Κάποια στιγμή τους έχασα, δεν ξέρω αν βγάζουν ακόμα, νομίζω ότι βγάζουν ακόμα βίντεο που και που. Πρόκειται, είχαν κάνει, εντάξει, πιστεύω ήταν από τους καλύτερους YouTubers στην Ελλάδα ένα διάστημα. Ειδικά ο μεγάλος αδερφός και ο μικρός όμως, όταν εμφανίστηκε στο προσκήνιο. Μου διαφεύγουν τα ονόματα τους, νομίζω είναι Ορέστης και Ορφέας, μπορώ να κάνω λάθος. Ορφέας Ντούρβας και Ορέστης Ντούρβας. Και highlight του καναλιού ήταν ο πατέρας τους. Γενικά όλη αυτή η οικογενειακή κατάσταση που έπαιζε στα βίντεο και όλο το οικογενειακό χιούμορ και το έντι τους και όλα αυτά τους κάνανε αυτομάτως ένα από τα καλύτερα κανάλια στην Ελλάδα με χιουμοριστικό και όχι μόνο περιεχόμενο. Και είχαν γίνει αρκετές φορές viral, όπως πήγε τότε με τον ένας Παναθηναϊκός Βρίζει, κάτι τέτοιο. Είχε μαζέψει καμιά 500.000 views σε 2 εβδομάδες, something like that. Ντούρβας Μπρος λοιπόν, δεν τους ξέρετε, πηγαίνετε τσεκάρετε τους. Θέση νούμερο 9, δύο YouTubers. Τι σχέση έχουν αυτοί οι δύο θα μου πείτε, ο Λινάρας THC και ο Τσάχ μεταξύ τους? Δεν έχουν σχέση ακριβώς. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο ένας έκανε διάσημο τον άλλον, όμως μετά τσακώθηκαν. Αυτό δεν με αφορά και τόσο εμένα. Το θέμα είναι ότι Λινάρας THC απολαμβάνω τα βίντεο του τις περισσότερες φορές, απλά δεν συμφωνώ πάντα μαζί του. Είναι το θέμα ότι πολλές φορές γίνεται αρκετά καυστικός και σε ευαίσθητα θέματα. Σε άλλα θέματα τον βρίσκω πάντα σύμφωνο με όλη την καφρίλα που θέλει να κάνει, αλλά εκείνα δεν είναι σοβαρά. Όταν μπαίνουν τα σοβαρά θέματα, προτιμάμε Τσάχ. Τώρα βέβαια είναι σαν να παίρνω μέρος στην κόντρα τους κι εγώ. Και να είμαι ένα πρόβατο. Αλλά δεν είναι αυτό σας το. Σου το υπόσχομαι ότι δεν ήταν αυτός ο στόχος μου. Του Τσάχ τα βίντεο δεν τα βλέπω όλα. Είναι η αλήθεια. Αλλά είναι ένας άνθρωπος με σεβασμό, δεν προκαλεί και τα λέει σωστά. Οπότε μου αρέσει πολλές φορές να ακούω την άποψή του και να βλέπω τα βίντεο του. Και ταυτόχρονα έχει παροδίες, έχει κάνει τραγούδια, έχει κάνει vlogs, έχει κάνει διάφορα πράγματα. Έχει κάνει τα singing και γι' αυτά έγινε μάλιστα και διάσημος. Οπότε Τσάχ και Λινάρα. Στο ίδιο στυλ βίντεο περίπου με τον Λινάρα βρίσκεται και ο Nexus X. Βέβαια ο Nexus X έχει σταματήσει το YouTube από ό,τι κατάλαβα από πέρσι, αλλά δεν πάβει να ήταν στα πρότυπα του εξωτερικού, όπως ήταν ο Leafy και ο Pyrocynical. Και δεν βλέπω πολύ αυτό το στυλ βίντεο, παρότι έχω κάνει και εγώ, οπότε δεν είμαι απόλυτα σίγουρος αν μπορούσα να αναφέρω για κάποιον άλλον. Αλλά τέλος πάντων ο Nexus έκανε ένα τρομερά καλό, έκανε τρομερά καλή δουλίτσα, παίζοντας games από πίσω και σχολιάζοντας βιντεάκια, και έχει και πολύ ωραίο χιούμορ και τα λοιπά, οπότε τον κατατάσσει αυτό στην 8η θέση των αγαπημένων μου YouTuber. Και στην 7η θέση των αγαπημένων μου YouTuber βρίσκεται ο Night Power GR, γνωστός και ως Αλέξανδρος Τιτκόφ. Δεν το ξέρετε, ούτε εκείνος πλέον βγάζει τόσα βίντεο, αλλά πραγματικά ήταν ο ορισμός του τρόλ ένα διάστημα και ακόμα είναι, και μάλιστα δεν είναι καν ο Τιτκόφ, αυτό ήταν η περσόνα του, ο Night Power GR. Βίντεο που σχολίαζε από πολιτική μέχρι το lifestyle, την καθημερινότητα, σατήριζε τρομερά με ένα πολύ νιχιλιστικό ύφος στην ουσία και έτσι εξωπραγματικό που δεν καταλάβαινες αν μίλαγε όντως σοβαρά ή όχι. Αυτό είναι το μυστικό του Night Power GR, ότι δεν ξέρεις μιλάει όντως σοβαρά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που όντως μιλάνε έτσι όπως μιλάει εκείνος. Οπότε βιντεάκια όπως το Ανέκδοτα, σε μια προσπάθεια για stand-up comedy, όπως το έλεγε, ανέκδοτα 1, ανέκδοτα 2, ανέκδοτα 3, ή η ποίηση,
η Ιταλία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν όαση μέσα στο ελληνικό YouTube. Έμπαινες μέσα και έβλεπες Night Power GR και λες wow. Πολλοί βέβαια δεν καταλαβαίνουν το χιούμορ του, αλλά εγώ τον θεωρώ ίσως τον καλύτερο κωμικό στην ελληνική YouTube φάση. Στη θέση νούμερο 6 είναι ο George M. Στη θέση νούμερο 6 είναι ο Jeremy. Ο γνωστός σε όλους μας Jeremy, για πολλούς είναι ο καλύτερος YouTuber που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα, με καριέρα πλέον κοντά στα 7 χρόνια. Ξεκίνησε από τους Stunners, όπου ήταν μόλι του την παρέα και κάνανε βιντεάκια, και συνέχισε μόνος του, πηγαίνοντας σε ένα νέο επίπεδο. Έκανε μεγάλο όνομα με τον Φλωριάν, από ό,τι θυμάμαι καλά, μόνος του, και άρχισε να ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Σήμερα έχει παγιωθεί σε ένα ρόλο. Πολλές φορές θεωρώ ότι ο Jeremy βαριέται, και είναι και λογικό να μην μπορεί να κάνει ο άνθρωπος όταν μεγαλώνει τα ίδια βίντεο που κάνει πριν 5-6 χρόνια. Δεν μπορεί να είναι και ίδιο το χιούμορ του, οι απόψεις του, τα ενδιαφέροντά του, αλλά ακόμα και σήμερα, όποτε το θυμάται, βγάζει καλά βίντεο. Δεν βλέπω όλες τις εκπομπές βέβαια και δεν θεωρώ ότι είναι πάντα πετυχημένες, αλλά και live που τον έχω δει θεωρώ ότι ο Jeremy είναι τρομερός και ακόμα γελάω συνήθως με τα κλασικά του βίντεο. Οπότε Jeremy. Στη μέση, στο νούμερο 5, η κοπέλα της παρέας είναι η Κουμπίτσα. Η Κουμπίτσα δεν είναι πολύ διάσημη, θαρώ, αλλά εκείνη και κάποια άλλα κανάλια κάνουν κάτι που λείπει από το ελληνικό YouTube και θα πρέπει να έχει πολλά περισσότερα views. Κάνει ελληνικά covers, όχι covers, μεταγλωτίζει ουσιαστικά πολλά intro και τα λοιπά και τραγουδάει και κάνει μεταγλώτηση και μάλιστα νομίζω δουλεύει όντως τώρα σε παιδικά και κάνει το όνειρό της πραγματικότητα και ένα big up στην Κουμπίτσα πάνω σε anime και έχει κάνει μόνη της και ελληνικό fan dub σε anime opening, δεν είναι τέλειο? Όσοι δεν ανήκουν στη φάση βέβαια θα μου πούνε τι είναι αυτό ο Night Fox, αλλά όσοι ξέρουν πιστεύω θα γουστάρουν. Εντάξει, πολλοί το θεωρούν cringy προσπάθεια, αλλά για μένα είναι τέλειο. Είναι ωραίο που ασχολείται κάποιος στο ίδιο και ερασιτεχνικά να φέρει τα άνιμε σήμερα που δεν υπάρχει τηλεόραση να δείχνει καρτούν ποιοτικά, να τα φέρει στα ελληνικά και έχω στο σπίτι μόνος του, χωρίς budget, χωρίς ιδιαίτερο κοινό, να προσπαθήσει να το μεταδώσει για όλους εμάς. Η Κουμπίτσα λοιπόν, την ευχαριστούμε για όλα όσο έχει προσφέρει. Και στο 4 άλλος ένας όχι τόσο mainstream ας πούμε YouTuber, ο οποίος είναι ο Disney Fan GR, ένα παλικάρι μικρότερο από μένα από ό,τι έμαθα, τρομερός, και κάνει ουσιαστικά βίντεο πάνω στη Disney και σε άλλες ταινίες που βγάζουν καρτούν. Άλλο ένα κανάλι που έλειπα από τη χώρα μας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που υπάρχει diversity και αρχίζουν και βγαίνουν κανάλια για όλα τα γούστα, για όλα τα πράγματα. Για το ένα, για το άλλο, για την Disney, για τα anime, γιατί υπάρχει κοινό. Απλά δεν είναι τεράστιο, δεν είναι παγκόσμιο κοινό να πεις ότι έχεις μια βάντα. Αλλά και πάλι είμαστε εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ που κάποιοι έχουν αναλάβει να μας ψυχαγωγήσουν κατά αυτόν τον τρόπο. Οπότε ο Disney Fan GR κάνει αφιερώματα σε ταινίες, παίρνει συνεντεύξεις από Έλληνες ηθοποιούς που έχουν δοχαρίσει τις φωνές τους στα καρτούν της Disney. Γιατί κατά ψέματα πολλές φορές δεν ξέραμε καν ποιοι είναι αυτοί και μας και τους ακούγαμε χρόνια. Σε όλα τα καρτούν παίζουν οι ίδιοι άνθρωποι. Κάνει quiz, κάνει αφιερώματα πάνω στη μουσική της Disney, αναφέρεται και σε άλλες ταινίες. Γενικά κάνει μια τρομερή δουλειά, αξίζει να τον τσεκάρετε. Disney Fan GR, μπείτε και θα δείτε. Άμα σας αρέσουν οι ταινίες Disney, πιστεύω θα τον λατρέψετε. Έχει μια πολύ παραμυθένια αύρα και η φωνή του ακόμα είναι σαν να βγει από το ψυγείο μαζί με τον Disney, ας πούμε. Cut the show. Ο Τεό και το Cut the show. Μα φυσικά δεν θα μπορούσε από τη δεκάδα να λείπει ο Τεό που φέρνει πάλι τον πολιτισμό, φέρνει τις ταινίες και σχολιάζει. Τώρα βλέπει και τα τρέιλερ τελευταία. Μιλάμε για έναν από τους καλύτερους για μένα αυτή τη στιγμή YouTuber στη χώρα με το δικό του στυλ και με κάτι να πει. Έχει ταινίες να σχολιάσει. Τον χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους σαν τον Τεό. Παλαιότερα έκανε κριτικές των ταινιών κάθε εβδομάδα. Την καλή, την κακή και την επερχόμενη. Και γενικότερα ένα από τους YouTubers που έχω λιώσει τα τελευταία 2 χρόνια. Οπότε δικαιολογημένα βρίσκεται τόσο ψηλά στην κορυφή. Κονήλο. Τον Κονήλο τον βλέπω επίσης αρκετά χρόνια στο YouTube και δεν είχε ποτέ τα views που του άξιζαν, γιατί πρόκειται για έναν τρομερό καλλιτέχνη που έκανε περσόνες. Αλλά ο κόσμος δεν νιώθει με τις περσόνες και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πολλές φορές τι παίζει και δεν τον ενδιέφερε κιόλα, να πούμε την αλήθεια. Ευτυχώς για όλους μας ή δυστυχώς, ο Κονήλο κατόρθωσε μέσα την εκπομπή του με τις συνεντεύξεις, στον δρόμο, με τις ερωτήσεις, να αποκτήσει ξαφνικά το κοινό που του άξιζε και να γίνει το όνομα που έπρεπε να γίνει. Οπότε έγινε ξαφνικά ο Κονήλο και όλοι ξέραν τον Κονήλο. Ωστόσο αυτό από ό,τι είπε δεν αντιπροσώπευε τον Κονήλο, κάτι που έβλεπα κι εγώ και μου την είχε σπάσει. Οπότε ο Κονήλο επιστρέφει από ό,τι μας είπε, σύντομα με νέα βίντεο που θα γουστάρουμε όλοι.
και θα γουστάρει και ο ίδιος. Κατά ψέματα, έχει μια σημασία να γουστάρει ο ίδιος ο δημιουργός και κατ' επέκταση και το κοινό. Οπότε, αναμένουμε την επιστροφή του Κονίλο. Πρόκειται για ένα καλλιτέχνη μεγάλου ελληνικούς. Έχει επιχειρήσει να κάνει βίντεο μέχρι στα αγγλικά ο άνθρωπος, για να καταλάβετε. Και όσο τον ξέρετε, Κονίλο, να τον τσεκάρετε. Και στη θέση νούμερο 1. Ο Μάικιους. Μάικιους. Ο Μάικιους. Ο Μάικιους είναι ο πόδι δάξας. Είναι ο αστέρας. Όχι ότι ο Μάικιους δεν έχει κάνει μαλακίες. Αλλά από τον Μπρα μέχρι το σκεπτικό κάφρο, μέχρι το spoiler card και μέχρι σήμερα το what the fuck, ο Μάικιους είναι ο καλύτερος YouTuber στην Ελλάδα διαχρονικά. Όχι ότι είναι ο πιο σταθερός και consistent, αλλά έχει δώσει πολλά πράγματα, πιστεύω, στο ελληνικό YouTube και μπορεί να δώσει άλλα τόσα. Ξεκίνησε ως κάφρος από την βλογκόσφαιρα. Καταλήγει σήμερα να είναι δάσκαλος. Η πορεία του ανθρώπου είναι θαυμαστή. Έδωσε, νομίζω, νέα πνοή στο YouTube. Έχω κάνει και ένα αντίστοιχο βίντεο, μάλιστα, που τα σχολιάζω όλα αυτά. Και αξίζει να του ρίξει μια ματιά, απλά και μόνο για να καταλάβεις το genius, γιατί άνοιξε πολλούς δρόμους. Δεν ξέρω αν το ήθελε, δεν ξέρω αν θεωρεί τον εαυτό του ακριβώς YouTuber, αν τον θεωρούμε YouTuber, μπορεί να είναι μια κατηγορία από μόνος του. Μπορεί απλά να είναι entertainer or something, δεν ξέρω. Αλλά για μένα θα είναι πάντα ο αγαπημένος μου, γιατί μου έδειξε ότι μπορεί να γίνει ελληνικό YouTube. Και έδειξε σε πολύ κόσμο, πιστεύω. Άνοιξε δρόμους που δεν το πιστεύαμε. Θα τους άνοιγε κάποιος, αλλά έκανε διάσημα μέχρι και το Comedy Lab. Ζει από αυτό ακόμα. Οπότε νομίζω ότι πολλοί κόσμος του χρωστάει ένα μεγάλο ευχαριστώ του Μάικιους. Ή και όχι. Φτάνε απόψεις. Η λίστα μου ήταν πλήρως υποκειμενική, όπως καταλάβατε. Πείτε μου αν συμφωνείτε με τους YouTubers που έβαλα. Πιθανά κάποιον να ξεχνάω, αλλά αυτό ήταν το top 10 αγαπημένοι Έλληνες YouTubers. Ήμουν ο Nightfox και από όλους εδώ εμάς που δεν είναι κανένας στα Nightfox Labs, γεια σας και τα λέμε την επόμενη φορά στο επόμενο βίντεο.